Να ξεκινήσουμε από αυτό. Διαβάσαμε σήμερα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το άρθρο σας στην εφημερίδα Τα Νέα. Μια παρέμβαση, θα έλεγε κανείς, με πολλές αναγνώσεις. Όμως η κυρίαρχη ήταν αυτή που μόλις μας είπε και ο πρόεδρος Μος Παπαηλιόπουλος, ότι δηλαδή ήταν ένα βήμα μπροστά στην κούρσα διαδοχής του Πασόκ. Ναι, δύο σχόλια από αυτό. Το πρώτο, από τη μέρα που έγινε η κυβέρνηση Παπαδήμου, έκανα μια πολύ συνειδητή επιλογή, την οποία συνεχίζω σεβόμενοι όλους τους άλλους συναδέρφους, να μην μπω σε κανένα κάδρο διαδόχων. Θεωρώ ότι η λειτουργία της κυβέρνησης Παπαδήμου είναι το πλέον σημαντικό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι είναι σίγουρο ότι προχωράμε σε εξελίξεις. Τι εννοείτε? Ότι θα πάμε σε εκλογές, ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα. Είμαστε μπροστά σε πολλές εξελίξεις. Μου είναι απολύτως προτεραιότητα ότι και σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που επί δύο χρόνια άσκησε εξουσία σε κατάστασεις εφιάλτικες. Ζήσαμε ένα πολιτικό εφιάλτη όλοι. Τα πράγματα ήταν εξαιρετικά τραγικά. Τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για τους πολίτες. Μπορεί να μην έγινε, σώσαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία, αλλά ο κάθε Έλληνας έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το τι ΠΑΣΟΚ, σώσατε, λοιπόν, κυρία Διαμαντοπούλου? Μέχρι στιγμής. Και την αποφύγαμε πολλές φορές τη χρεοκοπία και σε πολύ δύσκολες στιγμές. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η ζωή των πολιτών έχει αλλάξει δραματικά. Το ΠΑΣΟΚ για να κάνει μια νέα αρχή, ή ο χώρος για να κάνει μια νέα αρχή, ο χώρος του δυναμικού κέντρου και της υπεύθυνης και σκεπτόμενης, θα έλεγα, αριστεράς, δεν μπορεί να πάει με το μνημόνιο και αυτά που έχουμε υπογράψει και πρέπει να γίνουν. Πρέπει να υπάρχει μνημόνιο συν. Πρέπει να υπάρχει πρόταση. Πρέπει να υπάρχει, λοιπόν, πρόταση για το τι κάνουμε πέρα από αυτά που έχουμε υπογράψει και τα οποία βεβαίως πρέπει να υλοποιηθούν, γιατί έχουν να κάνουν με το ευρώ. Λέτε ότι όταν γίνουν οι εκλογές στο ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά μιας νέας αρχής. Είναι και μια φράση που έχω κρατήσει από αυτό το άρθρο σας. Έχουν σημασία πάντως τα πρόσωπα, και γι' αυτό σας ρωτάω ευθέως αν εσείς θα διεκδικήσετε ένα ρόλο σε αυτή τη νέα αρχή στο κόμμα σας. Νομίζω απάντησα με πολύ σαφήνεια και ως προς τον τρόπο με τον οποίο βλέπω να λειτουργεί το κάδρο της διαδοχής, αλλά και ως προς την ουσία του. Θα ήθελα, λοιπόν, να επιμείνω ότι δεν έχει σημασία να ξεκινήσουμε ποιοι θα είναι μπροστά. Γιατί τι θα πούμε? Θα πάει το ΠΑΣΟΚ να πει τι? Κυβέρνησα δύο χρόνια και τώρα έχω υπογράψει ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν οπωσδήποτε το μνημόνιο, η συμφωνία, όπως έχει υπογράψει και ο κύριος Σαμαράς, όπως έχει υπογράψει και ο κύριος Καραντζαφέρης. Και θα κάνουμε εκλογές για να δούμε ποιος θα υλοποιήσει καλύτερα αυτά που έχουμε υπογράψει? Δεν είναι αρκετό. Τι μπορεί να προβλέπει, λοιπόν, αυτό το μνημόνιο συν που λέτε? Η προσπάθεια, λοιπόν, και αυτό είναι η ουσία. Γιατί περιθώρια υπάρχουν, έτσι, και μέσα σε αυτό το περιβάλλον που βλέπουμε να διαμορφώνεται στην Ευρώπη, για το οποίο επίσης θέλω την άποψή σας μετά. Γι' αυτό, λοιπόν, είναι η ουσία του άρθρου και κατά την, για μένα, όσο με αφορά, είναι η σειρά, το πρώτο άρθρο μια σειρά παρεμβάσεων που νομίζω θα είναι σε ένα διάλογο που θα. Εκ των πραγμάτων δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Επιβάλλεται. Η ουσία είναι πια να συζητήσουμε, να καταθέσουμε απόψεις και να προκαλέσουμε νέα άτομα. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται πια είναι να μπει νέο αίμα, να έρθουν νέα πρόσωπα στο όλο σύστημα. Είναι ότι χρειάζονται τρία πράγματα. Το ένα είναι, και εκεί μέσα πρέπει να δουλέψουμε. Το ένα είναι πώς παραμένουμε στο ευρώ. Θα κάνουμε αμέσως μετά τη συζήτηση, γιατί πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρές πολιτικές αποφάσεις. Όλα αυτά που συζητώνται στην Ευρώπη δεν γίνεται να είναι για μας χωρίς εμάς. Αποφασίζονται, πάμε να πάρουμε αποφάσεις τεράστιες για το μέλλον της χώρας, τεράστιες σημασίες για το μέλλον της χώρας. Το δεύτερο είναι ότι χρειαζόμαστε ένα δίκτυο αλληλεγγύης, το οποίο έχω προσεγγίσει και έχω δουλέψει στο βιβλίο μου για την έξυπνη Ελλάδα, για να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των πόρων για τα θύματα της κρίσης. Δηλαδή, αν δεν αντιμετωπίσουμε αμέσως τα θύματα της κρίσης, θα πάμε σε εκρήξεις και σε διάλυση της κοινωνικής συνοχής. Και το τρίτο είναι αυτό που πιστεύω βαθιά, ότι χρειαζόμαστε πια ένα ειδικό επενδυτικό σχέδιο, το οποίο να είναι προκλητικά ευνοϊκό. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων πια πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που δεν το κάναμε μέχρι τώρα. Γι' αυτό και λέω ενδεικτικά τη φορολογία 10% στις μεγάλες επενδύσεις και σειρά άλλων προτάσεων. Κυρία Διαμαντοπούλου, διορθώνεται αυτό το πλήγμα που έχει επέλθει δύο χρόνια τώρα στην κοινωνία, στην κοινωνική συνοχή, στην καθημερινότητα των ανθρώπων, διορθώνεται μέσα σε ένα περιβάλλον που η κυβέρνηση, βλέπουμε ότι η όποια κυβέρνηση, η τωρινή, η επόμενη, η μεθεπόμενη, θα πρέπει σε ένα βάθος χρόνου διαρκώς να επιβάλλει μέτρα λιτότητας μέχρι να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο στόχο? Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στην κοινωνία και είναι και πολύ δύσκολο να μιλήσουμε πιστικά. Και θα σας έλεγα, κυρία Κουσιώνη, ότι ίσως οι περισσότεροι πολίτες να έλεγαν, να εξαφανιζόταν το πολιτικό σύστημα, να παρουσιαζόταν νέοι άνθρωποι. Το λένε. Το λένε.
Αυτά όμως δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη και θα πρέπει, γι' αυτό και επιμένω πάρα πολύ στους νέους ανθρώπους και στα νέα πρόσωπα που πρέπει να εισέλθουν στο σύστημα, να εισέλθουν όμως, να τους αφήσουμε εμείς, αλλά να εισέλθουν, να δούμε νέες φωνές με πολιτικό περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, βεβαίως. Σημαίνει ένα άνοιγμα των υφισταμένων κομμάτων σε νέους ανθρώπους. Τι ακριβώς σημαίνει? Κατά την άποψή μου, βρισκόμαστε σε γραμμικές εξελίξεις. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλα είναι δυνατά. Οι χώροι ιστορικά από το 1912 και μετά έχουν μια γραμμή στην Ελλάδα. Υπάρχει ο δημοκρατικός χώρος και ο συντηρητικός χώρος, ο οποίος σε κάθε εποχή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτό που μέσα στο άρθρο μου λέω δυναμικό κέντρο και υπεύθυνη αριστερά, που υπάρχει στους πολίτες, οι οποίοι όμως αποστρέφουν το πρόγραμμα, το πρόσωπό τους. Αυτό τι είναι, κάλεσμα νέων πολιτικών δυνάμεων για συμπράξεις με το Πασόκ της επόμενης μέρας? Αυτό είναι αυτός ο κόσμος που εκφράζει το δυναμικό κέντρο και την υπεύθυνη αριστερά, πρέπει πλέον να εκφραστεί. Μπορεί να εκφραστεί με νέες δομές, μπορεί να εκφραστεί με Πασόκ Plus, μπορεί να εκφραστεί με κάτι καινούριο. Δεν είμαστε πάντως σε μια εποχή όπου τα πράγματα θα πάνε όπως τα ξέραμε. Εσείς θέλετε ένα Πασόκ Plus? Εγώ θέλω σαφώς ένα Πασόκ με νέα δομή και Plus, δηλαδή οπωσδήποτε με νέες συμπτύξεις. Να σας πω ότι η εποχή θυμίζει τρία πράγματα. Την δημοκρατία της Βαϊμάρης, με την διαδικασία της αδύναμης δημοκρατίας, των πολλών πολιτικών σχηματισμών, της πολύ κακής οικονομικής κατάστασης. Την ανάγκη του Μπερλίγκουερ, δηλαδή τον ιστορικό συμβιβασμό. Θέλουμε μια υπεύθυνη αριστερά που να θέλει να κυβερνήσει. Θέλουμε μια άλλη προσέγγιση, γι' αυτό το Πασόκ Plus σημαίνει κάτι πολύ πιο ευρύ. Και βεβαίως θέλω να σας πω και αυτή την παρατήρηση, την περίοδο του Μάρσαλ, που θέλουμε χρήματα στην αγορά από το ΕΣΠΑ, και διάβαζα πρόσφατα ότι στο σχέδιο Μάρσαλ ήμασταν η τελευταία χώρα σε αξιοποίηση πόρων. Mm-hmm. Κύριε Διαμαντοπούλου, επειδή έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, θα προτείνετε εσείς το άνοιγμα του Πασόκ σε συγκεκριμένα υφιστάμενα κόμματα? Πώς ακριβώς θα το κάνετε αυτό που μας περιγράφετε? Ήρθε η εποχή το Πασόκ να ανοίξει. Και θα είναι ένα Πασόκ, συγγνώμη για να συμπληρώσω την ερώτησή μου, θα είναι ένα Πασόκ σαν αυτό του παρελθόντος? Δηλαδή, έχει χώρο η σημερινή συγκυρία για το παραδοσιακό Πασόκ, να το πω έτσι? Δεν προσαρμόζονται οι κοινωνίες στα κόμματα, αλλά τα κόμματα στις κοινωνίες. Το Πασόκ έχει κάνει πολλούς κύκλους, πολλές φορές έχει προσπαθήσει καινούργιες αρχές. Πιστεύω ότι σήμερα το Πασόκ πρέπει να ανοίξει. Το Πασόκ που ξέραμε δεν μπορεί να σταθεί έτσι όπως είναι. Έχει κλείσει ο κύκλος του παλιού Πασόκ. Αυτός ο κύκλος έκλεισε, αυτός ο συγκεκριμένος αυτής της περίοδου. Σας θυμίζω ότι και το 89 είχαμε ζήσει πολύ δύσκολες περιόδους, και το 2004. Τώρα να συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε, χωρίς αναδιαρθρώσεις, χωρίς νέες προτάσεις, προσέξτε, όχι ιδέες. Δεν χρειαζόμαστε τώρα βερμπαλισμούς. Χρειαζόμαστε πέντε πράγματα συγκεκριμένα, τα οποία θα έχουν αποτέλεσμα στην κοινωνία. Χρειαζόμαστε νέες δυνάμεις. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την σκεπτόμενη και υπεύθυνη αριστερά, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει να κυβερνήσει, να πάρει ευθύνες. Αυτό το νέο μείγμα είναι το ζητούμενο, και η δική μου προσπάθεια με το σημερινό άρθρο είναι να δώσω αυτό το μήνυμα του ότι το Πασόκ ανοίγει. Mm-hmm. Κυρία Διαμαντοπούλου, αυτό σημαίνει ότι το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου, το οποίο δεν υφίσταται μόνο τα τελευταία δύο χρόνια που είναι κυβέρνηση, απέτυχε να οδηγήσει σε αυτό το δρόμο που περιγράφεται το κόμμα σας? Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου ήταν μια κυβέρνηση στην οποία ξέσπασαν όλες οι παθογένειες και τα λάθη, ταυτόχρονα με μια τεράστια κρίση, παγκόσμια, ευρωπαϊκή και εθνική. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η ιστορία θα αποδώσει και ευθύνες, αλλά και θα αναγνωρίσει θυσίες για το τι πήρε στους ώμους του και ο Γιώργος Παπανδρέου και αυτή η κυβέρνηση και αυτό το Πασόκ, όπως είπατε, του Γιώργου Παπανδρέου. Εσείς μέσα σας τα έχετε βάλει σε μια ζυγαριά? Εννοείται τις θυσίες και τις ευθύνες. Ναι. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ μεγάλες ευθύνες, και θεωρώ όμως ότι έγιναν και πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία τα επόμενα χρόνια θα αποδώσουν σιγά σιγά. Το αποτέλεσμα όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι ένα αποτέλεσμα που μπορεί να γίνει θετικά αποδεκτό από τον ελληνικό λαό. Θα πρέπει να εξηγήσουμε πολλά, θα πρέπει να προτείνουμε και να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πολλά, και βεβαίως πρέπει να αλλάξουμε και το DNA, εφόσον αυτό είναι δυνατό, σε πολλά πράγματα. Γιατί το Πασόκ είχε το δικό του DNA, τα στελέχη του, ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος λειτουργίας, το πολιτικό σύστημα έχει το δικό του DNA που δεν πάει άλλο.
Και αυτό το άνοιγμα που λέω του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ Plus, σημαίνει και νέες δυνάμεις, αλλά σημαίνει πολλούς νέους ανθρώπους. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πάει σε εκλογές, δεν μπορεί να ξαναμιλήσει με τον κόσμο, αν δεν βάρει πάρα πολλές δυνάμεις στο εσωτερικό του. Κυρία Διαμαντοπούλου, θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω πόσο χρόνο πιστεύετε ότι πρέπει να έχει η κυβέρνηση Παπαδήμου. Φαίνεται να υπάρχει μια σιωπηρή συμφωνία, να το πω έτσι, ανοιχτά μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που συνεργάζονται τουλάχιστον σε αυτή την κυβέρνηση, να πάει και λίγο παραπέρα. Θα είμαι πολύ σαφής. Πρέπει να έχει όσο χρόνο χρειάζεται για να επιτύχει όλους τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε. Μου είναι απολύτως αδιανόητο ότι μπορεί να σταματήσει η θητεία της κυβέρνησης Παπαδήμου χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η ψήφιση της Δανειακής Συνθήκης και του νέου προγράμματος και να έχει ολοκληρωθεί και το PSI. Όσο χρειαστεί. Εγώ θα έλεγα δεν πρέπει να ορίσουμε χρόνο, μπορεί να τελειώσει το Μάρτιο, μπορεί να τελειώσει τον Απρίλιο. Κανέναν δεν ενδιαφέρει το αν θέλει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο Καρατζαφέρης ή ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν εκλογές. Το θέμα είναι να σταθεροποιηθεί η χώρα, είναι πάρα πολύ μεγάλο το διακύβευμα. Τα πράγματα αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Αυτό που συζητείτε τώρα. Μια κυβέρνηση που θα την έχει εκλέξει ο λαός δεν θα μπορέσει να σταθεροποιήσει την κατάσταση σε κάποιο εύλογο χρόνο και αφού ψηφιστούν και όλα όσα μας περιγράφετε. Ναι, αφού ψηφιστούν όλα και αφού σταθεροποιηθεί και ολοκληρωθεί και το PSI, μετά βεβαίως να πάμε σε εκλογές. Επαναλαμβάνω ότι δεν πρέπει να επιχειρήσουμε εκλογές αν όλα αυτά δεν κλείσουν. Mm-hmm. Και δεν θεωρώ ότι μπορούμε με ακρίβεια να ορίσουμε πότε αυτά θα κλείσουν. Όπως θεωρώ ότι έχουμε μια ανάγκη τώρα, πολύ γρήγορα, δηλαδή τις επόμενες μέρες, να κάνουμε σαφές και στο πολιτικό σύστημα και μεταξύ μας, αλλά και στον ελληνικό λαό, τι είναι αυτά που συζητώνται. Γιατί αυτά που συζητώνται στις Βρυξέλλες, δηλαδή το ευρωομόλογο το οποίο θεωρούν όλοι ότι είναι η λύση και εγώ πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, δεν θεωρώ ότι είναι πανάκια, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό, σημαίνει έλεγχο του προϋπολογισμού, παρέμβαση στον προϋπολογισμό, δηλαδή θέμα εθνικής κυριαρχίας. Αυτά εφόσον τα αποδεχθούμε πρέπει να έχουμε καταλάβει πολύ καλά τι είναι. Αλλάζει η Ευρώπη, αλλάζει η Ελλάδα, αλλάζουμε όλοι εμείς, αλλά δεν πρέπει να το κάνουμε πάλι χωρίς να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Μάλιστα.